κοιτά τα μαλλιά σου, σαν κύμα το φόρεμά σου. Ξέχασε το όνομά σου και έλα μαζί στο χώρο. Ό,τι έγινε, έγινε πια, δεν αλλάζει. Κοίταξε το καινούριο ουρανό που χαράζει. Η ζωή είναι μπροστά κι όπου πας θα με δίπλα σου εγώ. Έλα κοντά και χάρισε μου αυτό το χώρο μέχρι να βρούμε ρυθμό. Έλα, 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 δεν υπάρχουνε, δεν υπάρχουνε. Έλα, έλα, παιδιά, έλα και τα νέα είναι πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Ο Πρωθυπουργός έδωσε συνέντευξη στην Bild με φόντο την Ακρόπολη και τα είπε τα ευχάριστα. Τα ευχάριστα. Οι μάσκες, γιατί υπάρχει μεγάλη αγωνία, θα διατηρηθούν σίγουρα στους εσωτερικούς χώρους. Ευτυχώς, Παναγία. Άσε, Στέλιο, το ηρέμησα. Εγώ δεν ήμουν έτοιμος να την αποχωριστώ τη μάσκα, όλα και όλα. Δεν το θέλω, ρε φίλε, το οξυγόνο στη τελική ανάλυση. Ειδικά να μου ήρθε έτσι πολύ και απότομα. Το ρώτησαν για τη μουσική έξω, του λένε γιατί στα μαγαζιά Μούγκα, για να μην μιλάμε δυνατά, του είπε. Κοίταζαν αυτή κόκαλο, τίποτα. Σου λέει, πού ήρθαμε, ρε φίλε. Μη στα πολυλογώ, όπου να είναι, τέλος και με τη βουβαμάρα. Κέφι. Κέφι. Ναι, δεν ξέρει τώρα πότε ακριβώς, αλλά είναι σίγουρο, τώρα έρχεται το απόλυτο κέφι. Όταν θα έρθουν οι τουρίστε, θα παίζει μουσική. Δόξα τω Θεώ, χάρηκα πάρα πολύ για τη διασκέδαση του τουρίστα. Με καίει άλλωστε. Εντάξει, με το που το έμαθα, εγώ τρελάθηκα. Καταλαβαίνεις τι έπαθα. Αρπάζω Άντι, Τρίκη, Τζουτζουμπί. Κατηφορήσαμε προς Ακρόπολη, Βολτούλα. Εντάξει, μωρέ, έτσι για το καλό. Και ξαφνικά. Την είδα ξανά, ήταν στα άσπρα ντυμένη. Ακρόπολη πίσω κι αυτή μπροστά. Μαζί με μια τούρτα έτσι στολισμένη. Να ανάβουνε πάνω πολλά κεριά. Τη βλέπω φυσάει, τη χειροκροτάνε. Και όλοι φωνάζουν κάνε μια ευχή. Γενέθλια έχει και μοιάζει μικρούλα. Θεέ μου είναι σαν παιδί, δεν μπορεί. Γέλαμε πάλι η ζωζόν, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ούτε αιώνας μη σου πω, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Μα πώς το κάνει πια γι' αυτό, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ούτε αιώνας μη σου πω, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Έλα παιδιά, έλα, είχε γενέθλια παιδιά, πάλι. Κοίτα την, η Ακρόπολη, πίσω η Ακρόπολη, πίσω μπροστά η Ζωζό. Μπράβο ρε το κορίτσι, μπράβο που το γιορτάζει. Και μπράβο για που τα έκανε στον Παρθενώνα, το τόλμησε, δεν φοβήθηκε τη σύγκριση με τον συνομήλικο. Να ζήσεις ρε Ζωζό. Νικόλα, έχεις φάει από το καρπούζι μου. Μπορεί να είμαι ο μοναδικός, έχουν φάει πολύ. Συγγνώμη, γιατί βγήκες με μικρόφωνο στο χέρι και την πιατέλα. Για να μην λέει breaking κάνω, Νικόλα. Α, βγαίνει με μικρόφωνο στο breaking. Πρώτη φορά τη βλέπω στα χέρια. Γιατί είναι κούκλα και μου τραβάει το ενδιαφέρον. Σταμάτα, ναι. Έλα. Είναι δική μου παραγωγή, Νικόλα. Έλα, ρε θηρίο. Βέβαια, τι μόνο η Μενεγάκη που. Μόνο η Μενεγάκη, αυτό τώρα έχουμε το ψυχολογικό. Τι έκανε. Στον κήπο της Κεράσια, να. Α. Ναι, ναι. Από κάπου ξεκινάμε όλες οι κεντρικές, Νικόλα. Άντε με το καλό, καλό, καλό και. Καλό, καλό και. Καλό, καλό καιράκι. Έχει ουρά, δεν είμαι σίγουρος. Εδώ τα καλά καρπούζια. Είχε κάτι δικό στο καταλάβω. Μπράβο! Μπράβο για τον αυτοσχεδιασμό. Τι, από το καρπούζι βρήκε να ξεκινήσει. Τι να... Ωραία και τα κεράσια της Ελένης. Ντροπίσοντα. Εδώ στα μελίσια τα έχει. Να πάω να φάω, άμα είναι. Αφού δεν έρχεται αυτή, θα πάω εγώ αναγκαστικά. Κάτσουμε λίγο να τα πούμε κάτω από την κερασιά. Θα περάσουμε κούκλα. Μπράβο, ρε Ελένη, μπράβο, ρε κορίτσι μου. Τι λέγαμε, βέβαια, που είχα στα γενέθλια της Ζωζός, φυσικά. Της ευχήθηκα, λέω, να τα χιλιάσεις. Της λέω, κοντεύω, μου λέει. Έφαγα και ένα κομμάτι τούρτα και πήγα σπίτι και έκανα ένα bubble bath. Αφρόλουτρο.
Δεν ξαναστέλνω τέτοιο selfie στην Αγγελική. Τη βγάζει την εκπομπή. Δεν είναι ωραίο. Τίποτα για τη γυμναστική πιο πολύ, Στέλιο. Βέβαια, βγήκε ένα φίλο μου, βγήκε έρευνα από τον κολλητό μου, ξέρω, τον Στίβεν, τον Στέφανο Στίβεν. Ναι, Φόλκνερ, φυσικά, που λέει ότι με μία ώρα στην πανιέρα καίω 126 θερμίδες. Όσο καίω δηλαδή και άμα πάω για ποδήλατο, να το ξέρεις. Πλέον δεν πλένεσαι. Όχι, να κάθεσαι. Τα κάνει όλα το bubble bath από κάτω. Κάνει τα δικά του πολύ. Γεμίστε μπανιέρες, παιδιά. Χωθείτε μέσα. Καλοκαίρι έρχεται. Ωραίο. Το γερμανικό reality λέγεται Are You the One? Είναι μέσα σε δύο βίλες. 10 άντρες και 10 γυναίκες. Σκοπός του παιχνιδιού είναι ποιος θα συνευρεθεί με περισσότερους ερωτικούς συντρόφους. 10 άντρες και 10 γυναίκες. Όλοι μαζί. Αυτό τι είναι ακριβώς. Αυτό λοιπόν το reality γυρίζεται για δεύτερη φορά, για δεύτερη χρονιά στην Πάρο. Α, εδώ γυρίζεται. Και είναι ξένο. Δηλαδή έρχονται εδώ, άκου τώρα. Έρχονται 20 άτομα και στόχος είναι να κάνουν όσο περισσότερο καλό μεσημεράκι μπορούν μεταξύ τους. Γιατί το πήρε ο Α. Δεν καταλαβαίνω. Πώς του ξέφυγε τέτοιο διαμάντι, ρε παιδιά. Υπάρχουν κάτοικοι. Στις, δίπλα από τις βίλες που διαμαρτύρονται. Τι να κατάξει, παιδί, τι να κάνουν κι αυτοί. Ουρλιαχτά τώρα φωνές εκεί πέρα μέσα πρωί βράδυ σου λέει κάπου όπα. Άδικο έχουν. Κι αν είναι κι αυτό σαν survivor που κρατάει μήνες. Όχι, σκέψου λίγο να έχεις αυτό το πράγμα από δίπλα συνέχεια, ε. Δηλαδή ενέργεια και μόνο που εκπέμπουν αυτοί κάπως κουράζει. Και καλά να έχεις κάπου να εκτονωθείς, Στέλιο μου. Άμα δεν έχεις το μοναχό το γείτονα, το σκέφτηκε κανείς. Τι να κάνεις, μην απαντήσεις. Α, νάτος. Είναι ρητορική. Πάντως σοβαρά, παιδιά, δεν είναι εύκολο τώρα να είναι όλοι. Σου έρχεται, ακούς τι γίνεται. Καλησπέρα στην Ισπανία. Έχω. Έλα, κέφι, Στέλιο! Στην βίλα ξαναμένει τόσους μήνες συνεχώς. Άλλος μπαίνει, άλλος βγαίνει, δεν τελειώνει ο χαμός. Τι να κάνουν οι γειτόνοι, κάπου έχουν τρελαθεί. Μέρα νύχτα μόνο γιώνει, δεν αντέχουνε κι αυτοί. Το πήγε πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά. Εν τω μεταξύ, πολύ δυνατό. Αυτή στο πρωινό με την τσίπλα στο μάτι λένε για γιόνιδες. Τι να πω, στην Πάρο. Πολύ ωραίο. Δεν έχουν κάτι άλλο να ασχοληθούν. Εδώ και μία εβδομάδα έχουν γίνει έντονες. Πάμε το ρεπορτάζ παρακάτω. Έχουν γίνει έντονες κινήσεις από τον Όντα Παπαντονίου, τον μπασκετμπολίστα του ΠΑΟΚ. Πρώην της Ιωάννας. Ο οποίος επίσης ζει στη Θεσσαλονίκη και είναι πρώην της Ιωάννας. Το Γιάννη του Σιδεράκη. Τον τερματοφύλακα. Ένας είναι ποδοσφαιριστής και άλλος μπασκετμπολίστας. Πρώην τερματοφύλακας. Όλοι είναι πρώην. Συγγνώμη, μιλάνε. Α, μιλάνε και για σοβαρά. Αυτό τον καημένο Τεριάκη μόνο σκέφτομαι εγώ που ανανέωσε για δεύτερη χρονιά και τον έχουν εκεί πέρα γκοτζάμ δημοσιογράφων να λέει Ιωάννα Τούνη. Μπράβο. Αυτό τι είναι. Άντε ρε, παντρεύτηκε. Α, αυτά γιατί μας τα είπες, Τεριάκη. Οπα. Α, είναι πολλαπλός γάμος. Είναι κι άλλες. Α, είναι photo shooting. Α, αυτό θέλω να ξέρεις εδώ, η τριπλέτα αυτή εδώ. Είναι ο νηφικός ο Γιόνης ή αλλιώς Γιόνης Μπομπονιέρα. Αυτές τώρα είναι παρέα, έτσι. Τη φτιάξαν την τριπλέτα. Μπράβο στα κορίτσια. Πολύ ωραία. Έσαξαν, παιδί μου. Τι ακούμε το σύζυγο. Συγγνώμη, τι είπε. Παίζει Nick the Hustler και είπε Παναγιώτερο, ακούμε το σύζυγο. Παιδιά, τι γίνεται. Πώς μου πετάχτηκε έτσι αυτό τώρα μπροστά μου σαν παπ. Τρολάρουν τώρα ή όντως τα έχουν αυτοί. Όχι, βασανίζομαι, δεν το βλέπετε γιατί είμαι πολύ λαμπερός. Α, τι συμβαίνει όμως, τώρα θα μου πεις εντάξει. Είπαν και αυτές πάνω στο κέφι μια κουβέντα. Δεν ξέρω, εγώ άμα δεν δω Παναγιώταρου με Φούξ και Αγούνα, δεν πιστεύω τίποτα. Αχ, Ηλιάνα μου, καημένη. Θα πονάει, φαντάζομαι.
Εγώ γιατί όταν πονάω στέλνω δεν είμαι ποτέ έτσι, που έχω κάνει και χρόνια modeling. Εγώ δεν μπορώ, αυτό να το βρω τη χαρά. Νικόλα, έχω breaking από mad. Τι mad? Λοιπόν, mad. Μάντεψε, μάντεψε. Άντε, για, έλα, 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 άντε, για, για, για. Τι είπα? Τι είπα, δεν ξέρει. Μάντεψε. Ποιοι είναι υποψήφοι φέτος για καλύτερο γκρουπ? Ποιοι? Η Αλκατράς! Έτσι ρε, έτσι ρε. Αγόρια μου, αγόρια μου, πάρτε με και εμένα μαζί σας. Έγινε. Να το σηκώσουμε μαζί σας, παρακαλώ. Βέβαια, φυσικά. Να με μια θεά να σκάσουν όλοι από τη ζήλια. Να πας, πάρτε την και αφή να τη σηκώσετε, να σηκωθεί να φύγει. Αλήθεια, δε. Να σου πω τώρα, έτσι εντελώς, δεν ξέρω τώρα τι έχει συμβεί στον εγκέφαλό μου. Τώρα που λέμε για μουσική, πες με τρελό, αλλά μου ήρθε στο μυαλό το House of Fame Academia. Αυτοί θα έχουν τελικό απόψε, ε. Θα έχουμε νικητή στο reality τραγουδιού. Τραγουδιού δεν είναι? Ναι, τραγουδιού, μπράβο. Τι γίνεται μέσα, πώς είναι, παιδιά, η φιναλίστ, αγωνία. Hello. Τι γίνεται? Εδώ κάθομαι. Ναι, ναι. Α, ωραία. Έχω λίγο track. Έχω λίγο αμφέρετε. Ναι. Είναι λίγο περίεργο. Μήπως να κάτσουμε κάπως αλλιώς, ρε παιδιά. Μήπως τώρα είναι λίγο περίεργα. Φιλικός. Κάτσουμε έτσι, να κάτσω από εδώ λίγο. Μπράβο. Θα σας βλέπω καλύτερα και θα με κοιτάτε. Αγχώνομαι. Α, ωραία. Για πείτε λοιπόν. Τι να πει. Όπως ξέρετε, όλοι είστε εν δυνάμει. Τι είναι αυτό που ήταν η Λιδίτσα? Εν δυνάμει νικητές. Γύρω-γύρω τη Πεταλουδίτσα. Και είστε νικητές γιατί φτάσατε και εδώ. Βέβαια, μπράβο. Μπήκε ο Αρσενάκος. Όχι ρε παιδί, τελευταία στιγμή να σώσει ό,τι προλάβει και αυτό τι να κάνει. Πώς πήγε όλο το αυτό? Αμάν, του τραγουδήσανε. Γιατί τον άνθρωπο, δεν το σεβάστηκαν. CEO, για όνομα του Θεού, πήγε μια φορά να επισκεφτεί. Βγάλτε ένα νερό, ρε παιδί μου, και εσείς ένα φοντάν. Πείτε δυο χαζά. Γιατί τώρα τραγούδια? Μπορεί επειδή σου λέει τώρα που τελειώνουν, να τους ακούσω και μια φορά από πολύ κοντά. Ας το τολμήσω. Πάει και το La Academia. Πόσα τραγούδια δεν είπαν. Πόσες νότες δεν πάτησαν. Πόσες μελωδίες ούτε καν. Τι να πρωτοθυμηθώ, τι να ξεχάσω. Το μοναχά ελεύθερο. Αχ, μια μέρα όπου πάω. Walked into the room, you know your man, my eyes burning. Θα υποταχθώ σ' αυτό που θες στο περιθώριο. Τις νυχτάς θα γυρνάω. Πολύ ωραία, μπράβο. Αυτά είναι στα τι να ξεχάσω, να ξέρεις. Εγώ πάντως, σαν Νίκος, όπως λέει και ο κολλητός με αυτό ζευγολάτιο, πιστεύω πως τα παιδιά αυτά θα προχωρήσουν, Στέλιο. Γενικότερα θέλω να πω, θα γίνουν κάποια βήματα. Μπορεί και στη μουσική, το εύχομαι, δεν ξέρω. Το σίγουρο είναι πως, άκου τώρα πόσο το δένω, όσο έχουν φωνή θα μας τραγουδάνε και αυτό δεν είναι υπόσχεση, είναι απειλή. Ε, τώρα το κέφι, Στέλιο, έχει πάει αλλού. Έλα τώρα, σηκωθείτε στα σαλόνια. Τα λόγια μικρά για να πουν τη χαρά μου. Για τους σπουδαστέ που έχω μες στην καρδιά μου. Τραγούδια πολλά, ερμηνείες μας δώσαν. Και ό,τι κι αν είπαν σχεδόν το σκοτώσαν. Όσο έχουν φωνή θα μας τραγουδάνε. Κι ας φαλτσάρουν πολύ πάλι θα τολμάνε. Όσο έχουν φωνή θα μας τραγουδάνε. Το φοβάμαι. Όσο έχουν φωνή θα μας τραγουδάνε. Σκάει απόψε λοιπόν για φινάλε, πάμε στις 9 τελικώς κι όλο live θα'ναι. Το φοβάμαι. Έλα το House of Fame. Στα πλήκτρα ο Ανδρέας μας. Στα τύμπανα κρουστά τα μάτα ο Κωνσταντίνος, ο μαέστρος μου ο Σταύρος. Κι αυτή η μία η φωνή, το
δώρο του Θεού που έρχεται από την Πάτρα. Ο Πέτρος ο Μιλαρινός. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο.